Ωστόσο, εμείς επικοινωνήσαμε με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Φωτογραφίζει εσένα. Ισχύει αυτό? Εσύ το διοργάνωσες μαζί με το Make-A-Wish? Εγώ το, εμένα μου ζητήθηκε από το Make-A-Wish να κάνω την ευχή της μικρής πραγματικότητα. Βοήθησα σε αυτό και όλη αυτή η ευχή πραγματοποιήθηκε. Από εκεί και πέρα η επιλογή των παιχτών δεν ήταν δυνατή. Ήταν της μικρής. Α, η μικρή δηλαδή διάλεξε το συγκεκριμένο. Η μικρή διάλεξε, όπως είδατε, που ήσασταν και εκεί, λείπαν αρκετοί παίκτες. Δεν έλειπε μόνο η Ειρήνη Παπαδοπούλου. Και εγώ ήμουν πίσω από όλο αυτό για να οργανώσω το στίβο Μάκης, να έρθω σε επαφή, να φέρω το Make-A-Wish σε επαφή με, με τους παίκτες, την διάλεξη μικρή. Ναι. Και από εκεί πέρα αυτό. Δεν έκανα εγώ επιλογή. Για ποιο λόγο να με καλέσω εγώ την Ειρήνη? Καλές σχέσεις έχετε, διατηρείτε καλές σχέσεις ή είναι τυπικές σχέσεις σας? Μια χαρά είναι. Τις προάλλες ήμασταν και στο μαγαζί του Κώστα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θέλω λόγο τώρα γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω εδώ σαν Ευρυδίκη είναι ότι μου ζητήθηκε από τον οργανισμό να βοηθήσω σε αυτό. Με μεγάλη μου χαρά το έκανα. Αυτό που μου είπες. Με πολλούς. Έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι που το τρέχω. Δηλαδή δεν είναι τώρα μια εβδομάδα. Τρέχει αυτό από τον Ιούλιο. Και ενώ έκανα εγώ διακοπές, ενώ ήμουν εκτός, προσπαθούσα να διοργανώσω όλα. Κόπο και με πολύ αγάπη για αυτό το παιδάκι. Δηλαδή από το καλοκαίρι εσύ το κάνεις? Εγώ από το καλοκαίρι το τρέχω αυτό, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα που βγήκε. Εγώ με όλο αυτό το μόνο στον καιρό, με αγάπη κόπο, έστησα μαζί με το Make-A-Wish να βοηθήσω την ομάδα. Έτσι. Μέσα σε όλα αυτά έγινα και θελότρια είμαι εάν ανήκω και στην ομάδα του Make-A-Wish. Εάν εγώ είχα θέμα να καλέσω μόνο τους φίλους μου, θα κάλαγα μόνο τους φίλους, κατάλαβα τι το λέω. Εδώ έλειπε, ας πούμε, και ο Χούτος. Ναι. Που με το Χούτο έχω καλή σχέση, με το Χρανιώτη έχω καλή σχέση. Ενώ λείπανε και, αν το πάρεις και έτσι, και ο Πάνος. Ο Αργιανίδης. Και ο Πάνος φίλος μου είναι. Δεν καλέστηκαν. Και για να έχουμε ολοκληρωμένο ρεπορτάζ, επικοινωνήσαμε και με την κυρία Σάντρα Ζαφυρακοπούλου, η οποία είναι γενική διευθύντρια του Make-A-Wish. Η Χρυσούλα Ισπανού, που είναι συναδελφός μου και χειρίστηκε την ευχή και την οργάνωσε, αυτό έχει από πίσω πάρα πολύ κούραση. Και έχουμε βρεθεί, Τζορτζέλα μου, και πραγματικά το λέω, το λέω από λόγους επικοινωνίας, γιατί εμείς ούτε φωνάξαμε κανένα να έρθει στην ευχή, ούτε αξιοποίησαμε επικοινωνιακά αυτό που κάναμε, παρόλο που ήταν απίστευτα δύσκολο εγχείρημα. Βέβαια, μου το είπε και έχει κουραστεί, λοιπόν, έχει κουραστεί λοιπόν απίστευτα από πράγματα που δεν ξέρετε. Έχει δεχτεί τηλέφωνα παραπονεμένων εντός εισαγωγικών παικτών, γιατί δεν προσκλήθηκαν. Εμείς ανταποκρινόμαστε 100% στην ευχή και στην επιθυμία του παιδιού. Πραγματοποιούμε όνειρα παιδιών που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρές ασθένειες, προσπαθώντας να ενδυναμώσουμε τον αγώνα τους για ζωή. Και όταν λαμβάνουμε ένα αίτημα ενός παιδιού, προσπαθούμε να το ακολουθήσουμε όσο πιο πιστά μπορούμε. Η κυρία Βαλαβάνη πάρα πολύ, με πολύ γλυκό τρόπο και με πολύ μεγάλη συνέπεια στα θέλω του παιδιού, με τα οποία ήρθε σε επικοινωνία, δέχθηκε εντελώς εθελοντικά, και όλοι οι παίκτες όσοι συμμετείχαν ήταν εθελοντές, να συντονίσει την ευχή. Την παρουσία λοιπόν των παικτών που είχε ζητήσει το παιδί.